Σαν τάρτικο προχωρούν 16 δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βόρεια Κέρικυρα με κάλεσμα το οποίο κάνουν οι ίδιοι προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή από τι 7.30 έω τι 12. .00. Στο κείμενο που υπογράφουν 16 δημοτικοί σύμβουλοι από τι παρατάξει Ασπιώτη, Βάρελ, Ρούσινου και Σοκράτη ζητούν να συζητηθούν 6 θέματα. Το πρώτο αφορά τη συζήτηση και λήψη απόφαση ενάντια στην ποινικοποίηση τη πολιτική ζωή στο Δήμο τη Βόρεια Κέρκυρα, το οποίο εισηγείται ο επικεφαλή τη Λασί Κώστα Ρούσινο. Με αφορμή τα εξώδικα που έχουν αποσταλεί σε Δημοτικού Συμβούλου τη Βόρεια Κέργυρα από τον Δήμαρχο Γιώργο Μαχημάρη. Επίση, κατατίθεται ψήφιση πρόταση μομφή στον πρώτο Δημοτικού Συμβουλίου και παραπομπή του στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, θέμα το οποίο εισηγείται ο επικεφαλή τη Παράταξη Βορρά Επανίδρυση Πύρο Βάρελη. Συζήτηση και λήψη απόφαση επί αναγκαίων για το κλειστό γυμναστήριο είναι το τρίτο θέμα τη ημερήσια διάταξη το οποίο εισηγούνται οι επικεφαλεί όλων των παρατάξεων. Υπενθυμίζετε πω για το ζήτημα αυτό, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, οι 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι τη Αντιπολίτευση είχαν ψηφίσει το κλειστό γήπεδο να χωροθετηθεί στο οικόποδο των αγραφών. Καταγγέλλοντα μάλιστα τη Δημοτική Αρχή πω πρόσθεσε 32 Προέδρου των τοπικών συμβουλίων στι δικέ ψήφου, αλλοιώντα έτσι το αποτέλεσμα. Το τέταρτο θέμα το οποίο θα ζητηθεί είναι έκδοση ψηφίσματο για το νέο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδίκηση με εισηγητή τον Αλέξανδρο Ρούσινο. Ενώ επίση άλλα δύο θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση και λήψη μέτρων προστασία του Ελαιώνα, αλλά και το μεγάλο ζήτημα τη λίμνη Αντινιώτη και τη λήψη μέτρων για διαχείριση και την προστασία τη. Θέμα το οποίο είχε προκαλέσει την παράδοση το λεπτό διάστημα μεταξύ τη Λαϊκή Ισπήρωση και του Κώστα Ρούσινου και του Δημάρχου Βόρεια Κέρκυρα Γιώργου Μαχιμάρη.